Κύριος Απόστολος Κατσιφάρας για 3 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, οι εργασίες ολοκλήρωσης του νέου καταστήματος κράτης Νιγρήτα Σερών ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και έχει ξεκινήσει διαδικασία για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που απαιτείται για την ίδρυση του συγκεκριμένου καταστήματος. Το έργο ξεκίνησε το 2003 με δυναμικότητα 280 κρατουμένων. Στην πορεία επεκτάθηκε σε δυναμικότητα 400 κρατουμένων και βεβαίως παρά την μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου έχουμε σήμερα την ευτυχή συγκυρία να πούμε ότι πραγματικά βοηθήσαμε και η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έθεσε στη προτεραιότητά της την κατασκευή του συγκεκριμένου καταστήματος κράτησης αλλά ταυτόχρονα και άλλων 3 νέων καταστημάτων κράτησης έτσι ακριβώς για να έχει μία συνέπεια όχι μόνο στο κατασκευαστικό μέρος αλλά μία συνέπεια στο να διαμορφώσει σύγχρονα σοφρονιστικά καταστήματα για να μπορεί να αναπτύξει ευρύτερες πολιτικές που βελτιώνουν τις συνθήκες κράτησης, ενισχύουν τις εσωτερικές δραστηριότητες, τις πολύπλευρες δραστηριότητες που πρέπει να έχουμε εντός των καταστημάτων. Ολοκληρώθηκε επίσης, αγαπητέ συνάδελφε κύριε Πολατίδη, και ο βιολογικός καθαρισμός. Ξέρετε πολύ καλά ότι ήταν ένα πρόσθετο έργο, μια πρόσθετη δαπάνη και αρχές Ιανουαρίου του 2010 και διασφαλίστηκαν οι πόροι και ο εργολάβος εγκαταστάθηκε μετά από προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού και σήμερα έχουμε μια ολοκληρωμένη, ένα ολοκληρωμένο σοφρονιστικό κατάστημα. Ξέρετε επίσης ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημα. Πιεστικές οι ανάγκες για τη λειτουργία του σοφρονιστικού καταστήματος, αλλά ταυτόχρονα και επίσης πιεστικές οι ανάγκες για τις προσλήψεις σε προσωπικό. Έτσι λοιπόν, για να μην χάνουμε ούτε χρόνο, ούτε να στερείται η Νιγρήτα Σερών από αυτό που προσδοκά μέσα από τη λειτουργία του νέου καταστήματος, πρόθεσή μας είναι να προχωρήσουμε εντός του μηνός Ιουλίου στο ξεκίνημα της λειτουργίας. Σε πρώτη φάση προχωρούμε με αποσπάσεις και ουσιαστικά πρόθεσή μας είναι να ανοίξουμε τις 2 πτέρυγες και βεβαίως με την πάροδο του χρόνου και με την καλύτερη εσωτερική λειτουργία να μπορέσουμε τέλος του χρόνου να είναι και οι άλλες πτέρυγες σε πλήρη λειτουργία. Γνωρίζουμε την αγωνία της τοπικής κοινωνίας για την άμεση λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος και ανταποκρινόμαστε άμεσα σε αυτή την προσδοκία. Όπως επίσης γνωρίζουμε και τις πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν δώσει οι κατά καιρούς ηγεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την προκήρυξη σε προσωπικό και μέσα στην προκήρυξη να προτάσσονται τα μόρια εντοπιότητας έτσι ακριβώς να είναι και συνεπής η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση με το τοπικό αίτημα που είναι οι προσλήψεις σε επίπεδο φυλάκων εσωτερικής και εξωτερικής φρούρησης από την τοπική κοινωνία. Δεν ξεχνούμε το αίτημα, δεν ξεχνούμε τη δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας και όταν θα μπορέσουμε να κάνουμε τον πρώτο διαγωνισμό, βεβαίως σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, να ανταποκριθούμε και εμείς σε αυτή την πολιτική δέσμευση που έχουν κάνει οι κατά καιρούς πολιτικές ηγεσίες. Σας ευχαριστώ κύριε Υφυπουργέ.